απευθυνόμενο σε όλου του αθλητέ, εκπροσωπώντα το ΔΣ του ΑΟ Δόξα Πηγαδακίων, το σωματείο, την Ακαδημία που διοργάνωσε αυτό το τουρνουά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Ένα τουρνουά, παιδιά, που εμεί στη Ζάκηθο το έχουμε ανάγκη, γιατί δυστυχώ δεν υπάρχουν. Το μικρόφωνο. Ένα τουρνουά που δυστυχώς το έχουμε ανάγκη, γιατί δεν υπάρχουν εδώ πολλές ακαδημίες στο νησί. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ανταποκριθήκατε και εσείς στο κάλεσμά σας, στο κάλεσμά μας, διαμέσου των προπονητών σας. Ένα χειροκρότημα για όλες τις αποστολές. Χατζής από την Ακαδημία του Γιώργου Πλίτση. Λίπο από την Ακαδημία του Παδραμαϊκού. Καρβουνής από την Ακαδημία του Παδραμαϊκού. Καλαζονίτης από την Ακαδημία του Αγουργή. Δημαλέξης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Κομινός από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Ξεπαπαδέας από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Τα παιδιά παρακαλώ να έρχονται εδώ μπροστά. Πατραλής από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Καραλούγης από την Ακαδημία του Γιώργου Πίτσι. Κουζούνι από την Ακαδημία του Δόξου Πηγαδακίων. Και Νικολάου από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Την απονομή των μεταλλιών καλύτερα τη Γιάννη ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ στην κατηγορία 96, κύριος Αλέκος Θεοδωρίδης. Ο κύριος Θεοδωρίδης. Andrea. Εγώ τους έβαλα σωστά, αλλά μου αλλάξατε. Συνεχίζουμε με την καλύτερη εντεκάδα για την κατηγορία γεννητέ 98-99. Θα παρακαλέσω τα παιδιά από την ηλικία 96-97 να πάρουν τη θέση του. Καλώντα τα παιδιά στην κατηγορία 98-99, θα παρακαλέσω να έρθουν εδώ μπροστά όπω πριν και να παραταχθούν κανονική εντεκάδα. Είναι οι ποδοσφαιριστέ Τεμπονέρα τη Δόξα Πηγαδακίων, Καλυμάνη του Παδραμαϊκού, Αλοπούδη του ΠΑΟ, Κοροσίδη του ΠΑΟ, Γιάννη Βασιλιάδη του ΠΑΟ, Βάσμα στην Καβουλή, Ζώτο του Παναθηναϊκού, Παπαδάκη του Παναθηναϊκού, Σέφη τη Νέα Μάκρη, Κουτέρι του Παραντάι, και Γιάννη τη Νέα Μάκρη. Καλείται για την απονομή ο κύριος Τανάσης. Τον άνθρωπο που τιμάμε την παρουσία του στον χώρο
να έρθει να κάνει την απονομή στον καλύτερο τερματοφύλακα. Κατηγορία 98-99, μετά από ψηφοφορία όλων των προπονητών, καλύτερος τερματοφύλακας αναλύθηκε ο Σαμπατάνος Παραδάκης. Στην κατηγορία 96-97, σχεδόν ισοψηφίσανε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού Νικολάου με τον τερματοφύλακα του Δάφνη Λακωνίου του Δαρούχα. Ήταν όμως προσωπική επιλογή, είναι ο ιδανικότερος άνθρωπος, τον κύριο Πίτση, να παραδεχθεί ο Τσαρούχας του Δάφνη Λακωνίου. MVP τη διοργάνωση στην κατηγορία 98-99, ο Ζώτος του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον προπονητή τη Νέα Μάχη, τον Κορονέο Δημήτρη, να απονείμε το αναλογικό. MVP της διοργάνωσης στην κατηγορία 96-97, ο ποδοσφαιριστής Ξεπαπανδέας από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Καλούμε τον προπονητή του Ολυμπιακού και τον Καπετάνη να κάνει την απονομή. Πρώτο σκόρε στην κατηγορία 96-97, ένα παιδί πραγματικά που διακρίθηκε στο τουρνουά, ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Κομνηνός. Καλό το προπονητή της Ακαδημίας Δαβουλής, Δημήτρη Ράφτη, να έρθει να κάνει την απονομή. Έλα από εδώ, άψογος, δώσε το βραβείο. Πρώτος σκόρερ στην κατηγορία 98-99. Πρώτος σκόρερ στην κατηγορία 98-99. Ο Διασίτης Νέας Μάκρης. Καλό το προπονητή της δόξης του καταρχείου Δημήτρης του Καλά να κάνει την απονομή. Έλα Δημήτρη, πείτε. Ευχαριστώ. Άψογος. Ξεκινάμε με την κατηγορία του 96-97. Τρίτη ομάδα, παρακαλώ να έρθουν όλα τα παιδιά στην παράταξη με τον προπονητή, η ομάδα του Πανδραμαϊκού. Τις απονομές των μεταλλίων, ο διαιτητής Ψιλγινίδης. Ποιος το πήρε? Κάτσετε μια σειρά, παιδιά. Μια σειρά, όχι πολύ. Γιάννη,
αυτό. Συνεχίζουμε με την ομάδα τη δευτεραφύτρια στην κατηγορία 96-97, την ομάδα του ΠΑΟ. Καλούμε τον πρόεδρο, των υποδομών στην ΕΠΣ Εύβοιας, τον κύριο Παπαδάκη, να έρθει να κάνει την απονομή. Σύση από εδώ, έλα. Σύση. Εντάξει, ένα άτομο. Τον προπονητή της Ακαδημίας της Ντάφλης Δρακονίας και τον προπονητή της Οικοδέσποινας Δόξα Πλιαδαγίων. Παιδιά, 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 όπα, όπα, εδώ, το προηγήσουμε στο τέλος. Πήγαινε λίγο πιο πίσω, λίγο πιο πίσω. Η ομάδα του Ολυμπιακού. Θα δω την άποψη.
Μπράβο. Έλα μπορεί, γελάμε λίγο, μετά γιος αγγίζει. Αυτός είναι καλύτερος.